το Ουκρανικό πυροβολικό βομβάρδισε τη ρωσική πόλη σε Μπεκίνο στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ. Ο βομβαρδισμό ήταν σφοδρό και προκάλεσε πολλέ υλικέ ζημιέ σε διαμερίσματα, κτίρια και αυτοκίνητα. Ο κυβερνήτη τη περιφέρεια του Μπέλγκοροντ δήλωσε πω οι μεθοριακοί οικισμοί βομβαρδίζονται συνεχώ από τι Ουκρανικέ δυνάμει. Δύο βιομηχανικέ εγκαταστάσει στη μεθοριακή πόλη σε Μπέκινο βομβαρδίστηκαν και τέσσερι εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ενώ οι οικισμοί έχουν μείνει χωρί ηλεκτροδότηση. Σε ερώτηση για το πώ μπορεί να γίνει ασφαλή η περιοχή, ο κυβερνήτη απάντησε πω πρέπει να ενσωματωθεί το Χάρκοβο στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ. Είναι ο καλύτερο τρόπο επίλυση του μπελγορον ειναι ο καλυτερο τροπο επιλυση του βομβαρδισμου τη περιφέρεια του. Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε σε δηλώσει μετά την επίθεση στη Μόσχα από Ουκρανικά ντρόουν. Όπω τόνισε, το καθεστώ του Κίεβου επέλεξε τον δρόμο του εκφοβισμού τη Ρωσία, του εκφοβισμού των Ρώσων πολιτών και των επιθέσεων σε κτίρια κατοικίων, αυτό είναι, φυσικά, ένα σαφέ σημάδι τρομοκρατική δραστηριότητα. Οι πρόσφατε επιθέσει του Κιέβου με drones αλλά και με ομάδε αμποτέρ που εισέβαλαν σε ρωσικά εδάφη στο Μπέλγορον και στο Μπριάνσκ δείχνουν ότι τα στρατιωτικά μέτωπα δεν πάνε καλά για του Ουκρανού και επιχειρούν να προβούν σε εντυπωσιακέ ενέργειε.